Πώ να ξεφορτωθεί την κοιλιά το 24 χωρί να πεινά, χωρί να στερείσαι και χωρί να λιώνει σε γυμναστήρια και διαδρόμου. Hey, σαρώ εδώ, ειδικό στο χάσιμο βάρου και τη διαλυματική, και σε αυτό το βίντεο θα σου πω πώ να το πετύχει αυτό. Τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πάρει το πρωινό σου και απλά να το πετάξει στα σκουπίδια. Τι λένε, φάει πρωινό σαν βασιλιά. Τι κάνει, κοιτά του βασιλιάδε όλοι χοντροί. Κάνω νόημα, κάνω νόημα. Όλοι πάντα πω, 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 Όποτε το αναφέρω αυτό, όλοι τσινάνε. Μα πώ γίνεται και εγώ δεν μπορώ, και εγώ το πρωί ένα και εγώ το πρωί άλλο. Γκρίνια, μόνο γκρίνια. Πώ γίνεται από το μεγάλο Αλέξανδρο, από του Homo sapiens που τρέχανε να πούμε, υπάρχει μια φυλή στην Αφρική που τρέχει για δύο εβδομάδε λέει χωρί να φάει. Πώ από αυτό έχουμε καταντήσει στον νεοέλληνα το χοντρό με την κοιλιά που δεν μπορεί μισή ώρα χωρί να, να, χω, να, μπουκωθεί, να προσπαθεί να μπουκώνεται κάθε μισό λεπτό. Δεν γίνεται το στόμα, λέει πρέπει να είναι πάντα μπουκωμένο. Πώ γίνεται, πώ γίνεται αυτή η κατάδεια, Εντάξει, παιδιά, το πιο εύκολο είναι να το δοκιμάσει. Κάντο για τρει μέρε και θα δει ότι θα το συνηθίσει ο οργανισμό. Υπάρχουν κάποιε αρχαίγονε λειτουργίε του οργανισμού μα, οι οποίε ξεκλειδώνονται όταν μπαίνουμε σε φάση νηστείας. Για να το πετύχει αυτό, δεν θα φας πρωινό, δεν θα φας δεκατιανό και θα ξεκινήσει το μεσημέρι, το πρώτο γεύμα. Εντάξει. Τώρα, νηστεύει 16 ώρε, 8 ώρε τρώ. Στι 16 ώρε, θα πίνεις καφέδες δε σκέτους, που είναι εξαιρετικό όπλο, εξαιρετικό μυστικό. Εξαιρετικό μυστικό. Ά, λέει, έχω στοματικά. Ε, 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 ε. Γκρίνια πάλι, γκρίνια. Μην είναι χοντρός, αλλά τουλάχιστον... δεν θα πειραχτεί το στομάχι σου από το σκέτο καφέ. Ρε φίλε, άμα έχεις ευαίσθηση στο στομάχι, πιες τσάι. Ή μην πιες και τίποτα, πιες νερό. Νερό, 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 νερό. Πιες νερό. Οπότε, στη φάση νη Εντάξει, δεν καταναλώνουμε θερμίδε. Μηδέν. Ζέρο. Ωραία. Εξαιρετικό κόλπο είναι καφέ δε σκέτη. Ε, καφεϊνούχα ροφήματα. Κάνει το μαύρο τσάι, κάνει το πράσινο τσάι. Κάνει το τσάι του βουνού. Χαμομίλι που δεν έχουν και καφέινη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Μετά, σουέπς, αναψυκτικά. Αου. Μπολέρο. Εξαιρετικέ επιλογέ. Νερό νερό σκέτο, νερό ανθρακούχο, νερό βρύση, νερό μεταλλικό. Πολλέ επιλογέ, παιδιά. Ξεκολλάτε λίγο το μυαλό σα. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά πρέπει να κάνει αυτά που θα σου πω. Όχι τα μισά. Εντάξει. Πρωινό σκουπίδια. δεκαθιανό σκουπίδια. Καφέ δε σκέτη. Πρώτο γεύμα. Τι θα φάμε. Καχά σα πάσουμε την ιστιά με ξύδι. Εντάξει. Μιλόξιδο, βιολογικό. Κλακ. Ένα σφινάκι. Θα φάμε. Τι θα φάμε. Πρωτενη. Με σαλάτα. Λίγο και μια-δύο φέτε ψωμί το μεσημέρι. Πολύ καλή επιλογή. Ωραία που είμαστε στη μέση τη δουλειά, τρέχουμε από εδώ και από εκεί, να μην φάμε βαριά. Μετά, κάτι σε 7, φάμε, μπορούμε να φάμε ένα ζελέ. Ζελέ χωρί ζάχαρη. Και το βράδυ τι έχουμε. Έχουμε το δεύτερο γεύμα. Τώρα, το δεύτερο γεύμα μπορεί να είναι ό,τι θε εσύ. Σπιτικό φάι. Τι έχει μαγειρέψει η γυναίκα σου, τι υπάρχει στο σπίτι. Απλά να φάσει ένα πιάτο και θα χάσει. Ιδανικά κάτι μπορεί να κάνει. Πάλι θα βάλει πρωτενη, θα βάλει τον θα βάλει σαλατούλα. Κάντο αυτό για τρει μήνε και θα χάσει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εντάξει. Τώρα, εάν θε να δεις βήμα-βήμα αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνει ακριβώς αυτό. Εντάξει. Οπότε, πάτησε το, δες το και έλα να τα πούμε μετά. Έλα να τα πούμε μετά. Πάτησε το, δες το, ξεκίνα το. Μπα και το 24 είναι τελευταία χρονιά. Νέο έτο, νέο εαυτό. Εγώ τι πιστεύω, νέο έτο, νέε δικαιολογίε. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο και πιο χοντρό. Αυτό ισχύει για 9 στου 10. Εσύ τώρα που με παρακολουθεί, μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μπορεί να σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο. Μπορεί να πει ρε φίλε, ξέρει τι, ξέρει τι. 20 χρόνια τώρα παπάντζα. Πουλάω παπάντζα στον εαυτό μου. Τώρα θα το κάνω. Μπορεί να το πει. Από σένα εξαρτάται. Νέο έτο, νέο εαυτό ή νέο έτο, Νέα αποτελέσματα, νέο σώμα. όπως έχουν κάνει εκατοντάδε άτομα που με έχουν ακολουθήσει και το έχουν κάνει. Εντάξει.